Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα το δοκιμάσετε. Πάμε να τελειώσουμε σήμερα με μια υπέροχη συνταγή για cookies που είναι πάρα πολύ υγιεινά, γιατί θα τα φτιάξουμε με κυπριακό ελαιόλαδο και με ταχίνι. Τα cookies μας θα τα φτιάξουμε στο πολυμίξερ και θα ρίξουμε σχεδόν όλα τα υλικά μέσα. Οπότε πάμε πρώτον υλικό, το ελαιόλαδο. Θα χρειαστούμε 60 γραμμάρια. Επόμενο υλικό μας, όπως είπαμε, το ταχίνι και θέλω να χρησιμοποιήσετε το ακατέργαστο. Πάμε τώρα μέσα στο πολυμίξερ να σπάσουμε έναν αυγό. Ζάχαρη θα χρησιμοποιήσω τη βιολογική, την ζάχαρη καρύδας, την coconut sugar, γιατί είναι πολύ πιο υγιεινή φυσικά από την επεξεργασμένη. Άρα 135 γραμμάρια coconut sugar μέσα. Και τώρα η βρώμη μας. Θα χρειαστούμε νυφάδες βρώμης 220 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας, ένα καλά γεμάτο κουταλάκι baking powder και όπως πάντα λίγο αλατάκι, έτσι μισό κουταλάκι. Τα αμύγδαλα και τα chocolate chips δεν θα τα βάλω μέσα τώρα γιατί δεν θέλω να θρηματιστούν εντελώς. Θα τα αφήσω να τα ανοίξω με το χέρι αργότερα. Και τώρα θα ρίξω τα αμύγδαλα μας. Αυτά είναι καβουρδισμένα αμύγδαλα, τα οποία έχω ψιλοκόψει, γιατί δεν τα έλεσα εντελώς. Θέλω να τα νιώθω μέσα στα μπισκότα μας, άρα μέσα. Και τα chocolate chips υγείας, είναι μαύρη σοκολάτα, chocolate chips μέσα και αυτά. Με το χέρι μας τώρα, να τα αναμίξουμε. Χρησιμοποιήσαμε 60 γραμμάρια chocolate chips και 60 γραμμάρια αμύγδαλα. Και τώρα για να έχουμε ομοιόμορφα και ωραία επαγγελματικά cookies, πάμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν το σκούπ του παγωτού. Οπότε πιέζουμε μέσα στο σκούπ μας μία ποσότητα αυτής της ζύμης, έτσι να εφαρμόσει καλά, μετά βγάζουμε και τοποθετούμε στο ταψάκι μας στρωμένο με λαδόχαρτο, έτσι για να έχουμε τα cookies μας όλα να είναι ομοιόμορφα και τα πατάμε ελάχιστο με το χέρι μας. Τα cookies μας είναι έτοιμα τώρα να πάνε στο φούρνο. Ο φούρνος μας προθερμασμένος στον αέρα. 200 βαθμούς θέλουμε να ψήσουμε μόνο για 10, άντε 11 λεπτά. Όχι περισσότερο, γιατί θέλουμε να είναι ωραία μαλακά, δεν θέλουμε να βαρύψηθούν. Οπότε τώρα φούρνο. Τα cookies μας είναι έτοιμα, οπότε θέλω να τα αφήσω μόνο ένα λεπτό να κρυώσουν κάπως για να μπορέσω να τα βάλω πάνω στη σχάρα μου. Φανταστική υφή, γλυκά όσο πρέπει. Νιώθεις έτσι ελάχιστον την ταχίνη, τη γεύση της ταχίνης μέσα, αλλά επειδή συνδυάζεται με τη ζάχαρη, είναι το κάτι άλλο. Και η σοκολάτα, όπως είπαμε, είναι σοκολάτα υγείας, οπότε έχουμε ένα κούκι που είναι υπερ νόστιμο, αλλά και υγιεινό.